πρωταγωνίστησε στην τηλεοπτική αναμέτρηση των υποψηφίων για την αρχηγία των συντηρητικών, παρότι δεν ήταν εκεί. Ο Μπόρις Τζόνσον δεν συμμετείχε στο debate που διοργάνωσε ο τηλεοπτικός σταθμός Channel 4, γιατί όπως υποστηρίζει, τα debate με πολλούς καλεσμένους μπορεί να προκαλούν ελαφριά κακοφωνία. Για το λόγο αυτό δέχθηκε ομαδικά πειρά από τους συνυποψηφίους του. Το παρόν στην τηλεμαχία έδωσαν οι Michael Gove, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Dominic Ramp και Rory Stewart. Μεταξύ τους στεκόταν άδειο το stand που προοριζόταν για τον Boris Johnson. Πού είναι ο Μπόρις? Αν η ομάδα του δεν του επιτρέπει να λάβει μέρος σε μια τηλεμαχία με 5 αρκετά φιλικούς συναδέλφους, πώς θα αντιμετωπίσει 27 ευρωπαϊκές χώρες? Θα έπρεπε να είναι εδώ για να απαντήσει ακριβώς σε αυτό. Το πρόσωπο του Brexit δεν είναι ο Nigel Farage. Ψήφισαν την έξοδο 17,4 εκατομμύρια άνθρωποι. Δεν είναι θέμα ενός ανθρώπου, είναι θέμα όλων μας. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για τον Brexit είναι να αξιοποιηθούν τα ταλέντα όλων μέσα στο συντηρητικό κόμμα. Το βασικό θέμα είναι ότι έχουμε ανταγωνισμό ποιος είναι πιο μάτσο. Όλοι λένε είμαι σκληρός. Αλήθεια. Όποτε κάνω αυτή τη συζήτηση, όλοι λένε πιστέψτε με, θα τα καταφέρω παρά τις ελάχιστες πιθανότητες. Και εγώ κατηγορούμε ότι είμαι ηττοπαθής επειδή είμαι ρεαλιστής. Ένα από τα βασικότερα θέματα συζήτησης στο debate ήταν αν θα πρέπει να κλείσει το κοινοβούλιο ώστε να περάσει ένα Brexit χωρίς συμφωνία έως τις 31 Οκτωβρίου. 4 στους 5 υποψηφίους απορρίπτουν αυτή την πρόταση. Επίσης, στους συντηρητικούς διχάζει η προοπτική μη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το αν θα είναι διαχειρίσιμες οι επιπτώσεις. Από την τηλεμαχία δεν υπήρξε ξεκάθαρος νικητής.